Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα θα συζητήσουμε σήμερα, το οποίο έχει καιρό που σκέφτομαι ότι θα έπρεπε να το φτιάξουμε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, το βίντεο αυτό απευθύνεται κυρίως σε γυναίκες, οι οποίες βρίσκουν τον εαυτό τους στη συνθήκη, όπου είτε έχουν σχέση με έναν άνδρα ο οποίος είναι καταπιεσμένος ομοφιλόφιλος, είτε είναι κρύφον δηλαδή το γνωρίζει πως είναι ομοφιλόφιλος, αλλά το αποκρύβει προκειμένου να δημιουργήσει μια σχέση με μια γυναίκα και να παρουσιαστεί στην κοινωνία ως κάποιος ο οποίος δεν είναι ομοφιλόφιλος. Υπάρχει πολύ συχνά αυτό το φαινόμενο, παρατηρείται αυτό το φαινόμενο, και σε μεγαλύτερες ηλικίε, περισσότερο από τις νεότερους, οι νεότεροι άνθρωποι είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς που είμαστε στη μέση ηλικία, είναι πολύ πιο προοδευτικοί, πολύ πιο ενσυναισθητικοί, φοβούνται λιγότερο να ακολουθήσουν τη φύση τους και έχουν μεγαλύτερη α, υπευθυνότητα σε σχέση με το πώς οι δικές τους συμπεριφορές επηρεάζουν τους άλλους. Ξεκινώντας αυτό το βίντεο θέλω να τονίσω ότι η ομοφιλοφιλία είναι κάτι φυσιολογικό. Ότι ένας άνθρωπος γεννιέται με τον ερωτικό του προσανατολισμό. Η μεγαλύτερη πλειονότητα των ανθρώπων είμαστε ετεροφιλόφιλοι, δηλαδή ευερωτευόμαστε ανθρώπους του αντίθετου φύλου, οι άνδρες γυναίκες και γυναίκες άνδρες. Υπάρχει όμως ένα στατιστικά σημαντικός αριθμός ανθρώπων, οι οποίοι έχουν διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό. Ερωτεύονται άτομα του ίδιου φίλου. Και σε εκείνη την περίπτωση μιλάμε για ομοφιλοφιλία. Δεν είναι αρρώστια ομοφιλοφιλία, δεν είναι διαταραχή, παρόλο που παλιότερα και η κοινωνία και η θρησκεία και η ιατρική αντιμετώπιζε την ομοφιλοφιλία ως κάτι που είναι αφύσικο, στις μέρες μας γνωρίζουμε ότι η ομοφιλοφιλία υπάρχει από την αρχή του κόσμου, στο ανθρώπινο είδο καθώς και σε άλλα ζωικά είδη και είναι μια φυσιολογική ποικιλία ερωτικού προσανατολισμού. Χρησιμοποιώ τον όρο ερωτικός προσανατολισμός και όχι σεξουαλικός προσανατολισμός γιατί η ομοφιλοφιλία δεν έχει να κάνει μόνο με το πώς σ' αρέσει να κάνει σεξ ή με τι φίλο θέλεις να κάνει σεξ. Η ομοφιλοφιλία έχει να κάνει και με το τι φίλο βρίσκεις ελκυστικό να ερωτευτείς. Λοιπόν, όσοι είστε εδώ στο κανάλι πολύ καιρό γνωρίζετε ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθώ όποτε μου δίνεται η ευκαιρία να μιλάω για τη διαφορετικότητα και να υπενθυμίζω στους ακροατές του καναλιού μας ότι δεν είναι αρρώστια η δεν είναι κάτι άσχημο, δεν είναι κάτι βρώμικο. Είναι μια ποικιλία, ξαναλέω, ερωτικού προσανατολισμού. Παρόλα αυτά όμως θεωρώ ότι είμαι σε θέση να φτιάξω αυτό το βίντεο που θα παρακολουθήσετε σήμερα και ότι έχω την ευθύνη να φτιάξω το βίντεο που θα παρακολουθήσετε σήμερα, επειδή έχω συναντήσει στην επαγγελματική μου ζωή αρκετές φορές αυτό το φαινόμενο. Ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι δεν ξεγελάνε μόνο τον εαυτό τους, αλλά ξεγελάνε και τους άλλους. Ξεγελάω τον εαυτό μου και ξεγελώ και τους άλλους σημαίνει ότι παρόλο που έχω ομοφιλοφιλικό ερωτικό προσανατολισμό αρνούμε να το παραδεχτώ στον ίδιο μου τον εαυτό, αρνούμε να το παραδεχτώ και στους άλλους και έτσι πιέζω τον εαυτό μου να ζήσει μια ετεροκανονική ζωή, δηλαδή να ζήσω σαν να είμαι ετεροφιλόφιλος ενώ στην πραγματικότητα είμαι ομοφιλόφιλος και αδικό τους ανθρώπους με τους οποίους συνδέομαι γιατί τους παρουσιάζω έναν εαυτό που δεν είναι αληθινός. Δεν κοροϊδεύω μόνο τον εαυτό μου, κοροϊδεύω και τους άλλους. Το να είναι κάποιος κρύπτο δηλαδή να γνωρίζει ότι είναι ομοφιλόφιλος, να έχει μια κρυφή ομο... ομοφιλοφιλική ζωή και να κοροϊδεύει τους άλλους, να παρουσιάζεται ως ετεροφιλόφιλος και να κοροϊδεύει μια γυναίκα με την οποία θα φτιάξει σχέση ή θα παντρευτεί, είναι επίσης ένα φαινόμενο. Άρα έχουμε δύο φαινόμενα. Την καταπιεσμένη ομοφιλοφιλία, που κάποιο είναι ομοφιλόφιλο, αλλά δεν το παραδέχεται στον ίδιο του τον εαυτό και καταπιέζει τον εαυτό του για να ζήσει μια ζωή σαν πω και είναι ετεροφιλόφιλο, ή κρυπτομοφιλοφιλία. Ξέρει πως είναι ομοφιλόφιλος, αλλά παρόλα αυτά επιλέγει συνειδητά να κοροϊδέψει την κοινωνία και ουσιαστικά το πρόσωπο με το οποίο θα δημιουργήσει σχέση γάμο-οικογένεια να παρουσιαστεί ως ετεροφιλόφιλος χωρίς να είναι. Αυτό το φαινόμενο δεν συμβαίνει μόνο με άνδρες που είναι κρυφονγκαίοι ή κρυπτομοφιλόφιλοι, συμβαίνει και με γυναίκες και δεν μιλάμε γι' αυτό. Υπάρχουν και γυναίκες οι οποίες είναι ομοφιλόφιλες, έχουν ομοφιλοφιλικό ερωτικό προσανατολισμό, ερωτεύονται γυναίκες, δεν τους ελκύουν ερωτικά σεξουαλικά οι άνδρες, παρόλα αυτά είτε επιλέγουν να πούν ψέματα στον εαυτό τους και ε, καταπιέζουν την ομοφιλοφιλία τους και μπαίνουν στη διαδικασία να δημιουργήσουν σχέσεις και γάμους με άνδρες και να τους κοροϊδέψουν κι αυτούς και τον εαυτό τους ότι είναι ετεροφιλόφιλες γυναίκες είτε είναι κρυπτομοφιλόφιλες, γνωρίζουν ότι είναι ομοφιλόφιλες, έχουν σχέσεις σεξουαλικές ερωτικές με άλλες γυναίκες αλλά κοροϊδεύουν έναν άνδρα και του λένε, του παρουσιάζονται ως ετεροφιλόφιλες και δημιουργούν ερωτική σχέση μαζί του. Ε, μία, μία διαφοροποίηση εδώ πέρα. Υπάρχει μία ομάδα ανθρώπων οι οποίοι είναι αμφιφιλόφιλοι. Και υπάρχει, ο, ο, αν έχετε ακούσει καμιά φορά την ορολογία τα αρχικά που χρησιμοποιούνται για τους ανθρώπους που είναι queer, που έχουν διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό, LGBTQI. Υπάρχει και η αμφιφιλοφιλία ως ερωτικός προσανατολισμός, εάν ένα άνθρωπο είναι αμφιφιλόφιλο και το γνωρίζει και το παραδέχεται στον εαυτό του και στου άλλου, τότε δεν κοροϊδεύει κανένα. Δηλαδή, αν κάποιο λέει και συμβαίνει κιόλα. Να ελκύεται εξίσου και από άνδρε και από γυναίκε, και κάποιε φορέ να ρωτεύεται άνδρε, κάποιε φορέ να ρωτεύεται γυναίκε, και το γνωρίζει αυτό το πράγμα και δεν το αποκρύπτει από του συντρόφου του ή τι συντρόφου του, και δημιουργήσει σχέση και οικογένεια γνωρίζοντας, έχοντας πλήρη γνώση ο ή σύντροφος ότι προηγουμένως ήταν με ένα άτομο του αντίθετου φίλου ή ήταν με ένα άτομο του ίδιου φίλου, τότε δεν υπάρχει θέμα γιατί υπάρχει ειλικρίνεια, εντιμότητα και καθαρή επικοινωνία ανάμεσα στο ζευγάρι. Διάβαζα πρόσφατα μία μελέτη, η οποία έγινε στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία, όπου λέει ε, καταγραφόταν η ικανοποίηση από το γάμο δύο ομάδων γυναικών. Ε, μία ομάδα γυναικών που ήταν με, παντρεμένες με ετεροφιλόφιλους άντρε και μία ομάδα γυναικών που ήταν παντρεμένε με αμφιφιλόφιλους άνδρες. Και οι γυναίκε που ήταν παντρεμένε με αμφιφιλόφιλους άνδρες που το γνώριζαν ότι ο άνδρας του ήταν αμφιφιλόφιλος, που το γνώριζαν ότι ο άντρα του ελκύεται εξίσου και από τα δύο φύλλα και έχει εμπειρίε από το παρελθόν με σχέσει τόσο με άντρε όσο και με γυναίκε, παρουσίαζαν μεγαλύτερη ικανοποίηση από το γάμο τους από τις γυναίκες που ήταν παντρεμένε με τροφιλόφιλους άνδρες. Αυτό τι μας λέει? Αυτό μας λέει ότι αν οι άνθρωποι αποδεχτούν τη φύση τους, αποδεχτούν τον εαυτό τους όπως είναι και δεν κοροϊδεύουν ούτε τον εαυτό τους, ούτε τους άλλους, τότε έχουν καλύτερε σχέσεις, ποιοτικότερε σχέσεις και ουσιαστικές σχέσεις. Η εμφυφιλοφιλία υπάρχει ως ένας ξεχωριστός ερωτικός προσανατολισμός. Προτού προχωρήσω στο να διαβάσω το mail της φίλης, θέλω να συμπληρώσω ότι αν ένας άνθρωπος χρησιμοποιεί τους άλλους ανθρώπους παρουσιάζοντας έναν εαυτό ψεύτικο και δηλώνοντας ότι είναι κάτι που δεν είναι, τότε αυτό είναι καθαρά ναρκιστική συμπεριφορά. Οι ναρκιστοί χρησιμοποιούν τους άλλους για να επιτύχουν τους σκοπούς τους. Ε, αυτά ήθελα να πω ως εισαγωγικά σε αυτό το βίντεο. Και πάμε να διαβάσουμε αυτού που μα έστειλε η φίλη που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Πάμε. Φτιάξτε καφέ ή τσάι ή οτιδήποτε. Κυρία Θέκλα, αγάπη μου, το κανάλι σας στο YouTube είναι βάλσαμο για τις κακοποιημένες ψυχές. Θα σας παρακαλούσα πολύ να μιλήσετε για τους κρυφονγκαίοι άντρες που προσπαθούν να χειραγωγήσουν τη σύντροφό τους. Πρώτον, τόσο συναισθηματικά μετατρέποντας τη σε ένα πιόνι, όσο και δεύτερον, σεξουαλικά να φέρεται σαν γκέι άντρα. Και όλα αυτά για να πετύχουν τους κοινωνικούς τους σκοπούς και κυρίως για να κάνουν οικογένεια. Είναι πάρα πολλοί τέτοιοι άντρε εκεί έξω που βασανίζουν τις συντρόφους τους γιατί δεν ξέρουν τη σεξουαλική τους ταυτότητα. Μιλήστε για αυτό το φαινόμενο, προστατέψτε τις γυναίκες, είστε η δική μας φωνή. Ευτυχώς για μένα βγήκα νωρίς από αυτή την άρρωστη σχέση πριν φτάσω σε γάμο. Ωστόσο με εξαπάτησε πλήρως μέσα από τριφερότητες, μέσα από την καλή ζωή εντό τα κτλ. Αλλά κυρίως μου θόλωνε την κρίση γιατί θέλαμε και οι να κάνουμε παιδί, είμαστε στην κατάλληλη ηλικία και μέχρι τότε κανείς άλλος δεν μου είχε πει ότι ήθελε να κάνει οικογένεια. Το πρόβλημα με το άτομο αυτό ήταν ότι δεν ήξερε με κεφαλαία ή δεν ήθελε να παραδεχτεί την πραγματική του σεξουαλική ταυτότητα με αποτέλεσμα όταν συγκατοικήσαμε για δύο μήνες σπίτι του μετά από έξι μήνες σχέση και επειδή δεν του έκανα τα χατήρια εντός αγωγικού στο σεξ έγινε πάρα πολύ τοξικός μαζί μου. Του έφταιγαν τα πάντα. Από το καθημερινό στρες που υπέστην μαζί του, ακόμη ξυπνάω τα βράδια ξαφνικά. Πρέπει να κάνεις ψυχοθεραπεία για να ξεπεράσεις την αρχισιστική κακοποίηση. Ε. Όλη αυτή την τοξική ενέργεια που μάζεψε το σώμα μου δεν την έχει υποβάλει ακόμη, έστω και αν έχει τρεις μήνες που χωρίσαμε. Του έλεγα διώξε με αν δεν σου κάνω, με πολύ ήρεμο τρόπο και δεν με άφηνε. Ευτυχώ βρήκα τη δύναμη να φύγω μια μέρα που είχα άδεια και αυτό ήταν στη δουλειά. Αλλιώ δεν θα μπορούσα να το κάνω με τον ίδιο με στο σπίτι. Θα μου άλλαζε τη γνώμη γιατί ήξερε ότι τον αγαπούσα πολύ. Πήρα μια βαλίτσα και πήγα στου γονεί μου. Στο σημείο αυτό με υποστήριξε πολύ μια καλή μου θεία που είχε χωρίσει στο παρελθόν από γάμο με κρυφόν Και αμέσω αναγνώρισε τα σημάδια τη ψυχολογική και σεξουαλική κακοποίηση μου να σημειωθεί ότι είχα σχέσει με άνδρες το παρελθόν οι οποίε ήταν υγιεί σεξουαλικά, αλλά όχι συναισθηματικά, γι' αυτό άλλωστε και τι τερμάτισα. Σήμερα που μιλάμε, έχω ακόμα ανοιχτή πληγή από αυτή την πρόσφατη εμπειρία. Νιώθω μόνη και πάρα πολύ άτυχη. Ευτυχώ οι γονεί μου, αν και μεγάλη ηλικία, καταλαβαίνουν και με στηρίζουν. Τα ξέρουν όλα με κάθε λεπτομέρεια. Όμως μας ξεγέλασε όλους μας όλη μου την οικογένεια. Και νομίζω κρύβεται και από τη δική του οικογένεια. Κρύβεται με τον υπάκο χαρακτήρα του, τη μόρφωσή του, το άριστο παρουσιαστικό του κτλ. Όλοι νόμιζαν ότι βρήκα το κελεπούρι, ένας άνθρωπος πέρα από κάθε υποψία. Ένας ωραίος άνδρας, αρενοπός με τα όλα του, κάποιες φορέ κεντροπαλός, ευγενέστατος, ευδιάθετος, Μορφωμένο, σοβαρό, με καλή θέση στη δουλειά του κλπ. Μέχρι που και τον πατέρα μου ξεγέλασε, ο οποίο έχει ταξιδέψει πολύ και έχει γνωρίσει όλων των ειδών του ανθρώπου. Ο οποίο τώρα που τα ξέρει όλα, ο πατέρα μου με στηρίζει πολύ και δεν τον νοιάζει αν θα παντρευτώ ποτέ. Μπράβο, αυτή πρέπει να είναι η στάση των γονέων. Όχι να πιέζουν τι κόρε του να παντρευτούν και του γιου του να παντρευτούν, να του νοιάζει να είναι τα παιδιά του καλά. Έξω από το σπίτι ήμουν η πιο ευτυχισμένη γυναίκα του κόσμου και όλοι μας καμάρωναν. Όταν γυρίζαμε όμως σπίτι και έκλεινε η πόρτα πίσω μου, άνοιγε η φυλακή μου. Ώρες-ώρες κλαίω σαν μωρό για το πόσο άτυχη είμαι, για το πόσο άτυχη νιώθω, γιατί θέλω πολύ να κάνω μια υγιή οικογένεια. Ωστόσο είμαι πλήρω ενημερωμένη και για θέματα κατάψυξης, οαρίων κτλ. Κυρία Θέκλα. Γιατί σε αυτούς τους άντρες τους αρέσει να βασανίζουν τη γυναίκα. Γιατί δεν μας αφήνουν στην ησυχία μας. Γιατί ο συγκεκριμένος άντρα μονίμως μου, μου υποδείκνυε το ρόλο μου στην κουζίνα υπονοώντα ότι εκείνη η βασική μου θέση. Ενώ ήθελε δάχτυλο. Αυτός είναι αντρισμό. Καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει το ενώ ήθελε δάχτυλο. Γιατί όταν του είπα ότι δεν θα του κάνω τα γούστα στο σεξ, δεν με έδιωξε αλλά με κράταγε εκεί περίμενε ότι θα με τον πάρει. Μάλιστα με εξαπάτησε τόσο πολύ που την πρώτη φορά που έκανε κάτι το abnormal σε εισαγωγικά, έξω του φυσικού σημαίνει abnormal. Ε, τα διαβάζω sick, έτσι όπως τα έχει γράψει η φίλη, τότε δεν μέναμε μαζί και εγώ το αρνήθηκα να το συνεχίσω, δεν με πίεσε. Μου είπε εντάξει, άμα δεν σου αρέσει μην το κάνεις και εγώ τον πίστεψα. Αλλά στη συνέχεια όταν συγκατοικήσαμε σπίτι του, προσπαθούσε να μου το περάσει με άλλο τρόπο τεχνιέντος σε μόνιμη βάση για να το υιοθετήσει το μυαλό μου ως σεξουαλική πρακτική. Εδώ θέλω να κάνω μία παύση και να πω ότι άνδρες και γυναίκες δεν είναι καλή ιδέα να κάνουμε στο σεξ οτιδήποτε δεν θέλουμε. Πρέπει να υπάρχει πλήρη συνένεση μεταξύ ενηλίκων στη σεξουαλική ερωτική επαφή. Δεν πρέπει να κάνουμε σεξ με σκοπό να ευχαριστήσουμε τον τη σύντροφό μας, αλλά κάνουμε σεξ για να συνδεθούμε με τον άλλον άνθρωπο και να ευχαριστηθούμε μαζί και αν κάτι που θέλει ο άλλος να κάνουμε δεν μας αρέσει εμά, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε και δεν πρέπει να το κάνουμε και αν είναι σεβαστικός άνθρωπος και μας αγαπάει θα το σεβαστεί και θα το δεχθεί. Δεν θα μας πιέζει με πλάγιους τρόπους. Όταν γνωριστήκαμε ζούσα μόνη μου, Είμαι ασφαλή επαγγελματικά με καλέ σπουδέ κτλ. Και, τα λοιπά, και για αστείο μου έπιανε το λαιμό και έλεγε Θα σε υποτάξω. Φροηδικό αστείο ήταν αυτό. Φροηδ έλεγε ότι τα αστεία μα κρύβουν μεγάλο κομμάτι τη πραγματικότητα μα που ντρεπόμαστε να το πούμε ή φοβόμαστε να το πούμε με άλλον τρόπο. Να παραδεχτώ ότι ήταν πολύ ευγενικό τρίφερο, αλλά και το κακό σαδιστικό του βλέμμα ήταν επίση συχνό φαινόμενο όταν πλέον μέναμε μαζί. Πρέπει να συγκατοικήσει με κάποιον για να το μάθει κανονικά γιατί δεν μπορεί να σου κρυφτεί όταν συγκατοικείται. Στην πορεία της σχέσης μετά τη συγκατοίκηση δεν ήξερα ποιον είχαν μπροστά μου. Ήταν ο τρυφερός άντρα που έκανε σαν μικρό παιδάκι ήταν ο σαδιστή. Σαδιστή είναι κάποιο που ευχαριστιέται να στενοχωρεί και να πονάει του άλλου. Ήταν ο σαδιστή που μου έριχνε το ηθικό και έκλαιγα, Δεν ήξερα. Μπορούσε να μεταμορφωθεί σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Δεν ήξερα τι ήθελε από μένα, δεν ήξερα αν ήθελε εμένα δεν ήξερα που βρισκόμουν σε έφερε σε πλήρη σύγχυση ε. ένα από τα ε, αποτελέσματα της ναρκισιστικής κακοποίησης είναι να νιώθεις πλήρως συγχυσμένη λόγω του δυνατού μου ενστήκτου κάποτε είδα ένα όνειρο μια μεγάλη μαύρη φιγούρα να μπαίνει στην κρεβατοκάμαρά μας και να θέλει να με τραβήξει μακριά από το κρεβάτι να με σύρει έξω να με πετάξει στο δρόμο ήταν ένας τρομερός εφιάλτης σω το υποσυνείδητο σου προσπαθούσε να σου πει: Φύγε από εκεί, φύγε, σήκω, φύγε. Η θεία μου είπε χαρακτηριστικά ότι το του άρεσε να με βασανίζει. Έπαιρνε ικανοποίηση από αυτό. Αυτό είναι ο σαδισμό. Τον οποίο σαδισμό τον έχουν οι νάρκεις, ε. Το ίδιο λέει και ο πατέρας μου, αφού δεν ικανοποιούνταν σεξουαλικά με το δικό του τρόπο από εμένα, μετά ξέσπαγε. Λέτε να είμαι τυχερή που ξεσπάει και πάνω μου μονολυκτικά. Δεν μπορεί να πει κάποιο ότι είναι τυχερή σε εκείνη τη συνθήκη. Σίγουρα είναι, θα ήταν χειρότερο αν ξεσπούσε και σωματικά. Αλλά πάλι η λεκτική κακοποίηση είναι αδιόρατη κακοποίηση και πάλι κακοποίηση είναι. Βέβαια και εγώ μόλι είδα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, δεν τον παρακαλούσα. Δεν τον προκαλούσα. Παρέμενα ήρεμη και σκεφτόμουν τι να κάνω παρακάτω. Όταν βρισκόμαστε μέσα σε τέτοιες συνθήκες πρέπει οπωσδήποτε να πάρουμε ψυχολογική βοήθεια άμεσα. Η γραμμή για τη βία στην οικογένεια στην Ελλάδα είναι το 15900, στην Κύπρο είναι το 1440. Είναι γραμμέ συμβουλευτική όπου μπορείτε να τηλεφωνήσετε ανά πάσα στιγμή και να σας καθοδηγήσουν ως προς το που να απευθυνθείτε για να πάρετε βοήθεια. Να σας πω πως ότι όταν χώρισα αρχικά και έφυγα από το σπίτι που, συγκρατικού, από το σπίτι του όπου συγκατοικούσαμε μου είπε χαρακτηριστικά πρώτον δεν περίμενα να φύγει στην ηλικία σου είμαι γύρω στα 40 οπότε η λογική λέει ότι δεν έχω πολλά περιθώρια από πω, δεν περίμενα να φύγει στην ηλικία σου τι κακή αυτό και δεύτερον είμαι μεγάλο κουμάσι προσπάθησα να σε φέρω στα, στα νερά μου σε υποτίμησα αυτή είναι μια ψευδοπαραδοχή της ενοχής του Τέλος, μετά από με περίοδο μεγάλης μετανοίας από πλευράς του, που πάλι μας μπέρδευε και εμένα και τους γονεί μου, τελικά βρήκα τη δύναμη με την υποστήριξη του πατέρα μου και χωρίς οριστικά. Κυρία Θέκλα, είμαι μια κακοποιημένη γυναίκα από, έναν άνδρα με απροσδιόριστη σεξουαλική ταυτότητα και μάλλον έντονο αρκισισμό. Yeah. Θα μπορούσα να σα γράψω πολλά emails που αποδείκνύουν κάτι τέτοιο. Ε, είδες το είπα πριν το, γρα... το πει εσύ. Σα παρακαλώ, μιλήστε για αυτό το φαινόμενο μέσα από τη δική μου εμπειρία να σωθούν άλλε γυναίκε. Σα ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο και την προσοχή σα. Και εγώ ζήτησα στη φίλη, τη είπα, βεβαίω θα το κάνω. της είπα, πες μου λίγα πράγματα όμω. Για τα σεξουαλικά χατήρια που του ζητούσε τι πρακτικέ που αναφέρει, για να είναι χρήσιμο και για άλλε κοπέλε που ίσω έχουν παρόμοιε εμπειρίε και μου έγραψε ένα email αρκετά αποκαλυπτικό για το τι γινόταν όσον αφορά στο σεξουαλικό κομμάτι το οποίο θα σα το διαβάσω το. Πάμε τώρα να διαβάσουμε τι λεπτομέρειε. Γενικά η σεξουαλική πράξη ήταν διεκπεραιωτική, στεγνή, ακόμη και το φιλί του ήταν άνοστο. Σαν να με φιλούσε 15 χρόνια στο σχολείο πρώτη φορά και όχι ένας άνδρας 45 χρονών με ένα διαζύγιο στην πλάτη. Αυτό, το, αυτό πάλι, αυτό πάλι, αυτό πάλι που παντρεύονται μία γυναίκα, χωρίζουν και μετά προσπαθούν να παντρευτούν άλλη γυναίκα και δεν προχωρούν με τη φύση τους και ταλαιπωρούν και άλλους ανθρώπους. Αυτό και αν είναι εναρκησιστικό. Άμα ταλαιπωρείς μόνο τον εαυτό σου, προβλημά σου. Άμα ταλαιπωρείς τους άλλους, είναι εναρκησισμός. Σεξ κάναμε βάση προγράμματος, δηλαδή μόνο τις πρωινές ώρες του Σαββάτου και κάναμε σεξ μια φορά. Δεύτερη φορά σεξ, είτε αμέσως είτε από κάποια ώρα, δεν κάναμε ποτέ. Ποτέ δύο φορές σεξ, πάντα μια και διεκπεραιωτική. Διεκπεραιωτική σημαίνει ότι το έκανε για να το κάνει, χωρί να το νιώθει. Τεχνιέντο στην εποχή του dating, μεταξύ σοβαρού και αστείου, όταν με έβγαζε για δείπνο, έπαιρνε πάντα ένα ωραίο μπουκάλι κρασί, ήταν πάντα αντυμμένο στην πέννα, ένα τέλειο gentleman, ένα κούκλο καλοντυμμένο άντρα, με είχε λοιπόν ενημερώσει ότι η σεξ κάνει μια φορά. Δεύτερη φορά σεξ μετά την πρώτη δεν κάνει. Αυτέ οι προειδοποιήσει από την αρχή. Κάτι σημαίνουν το να έχει νιώθει ο άλλος την ανάγκη να σε προειδοποιήσει από τον καιρό που βγαίνετε ραντεβού και ακόμη δεν έχετε κάνει σεξ να σου πει «Ξέρεις, εγώ δεν κάνω το ένα και δεν κάνω το άλλο». Κάτι ξέρει ο άνθρωπος. Αυτό βέβαια μου το είπε στη στιγμή που ήταν τα αντανακλαστικά μου ήταν πεσμένα. Δεν μου το είπε μια νορμάλ ώρα να το επεξεργαστώ με λογική. Αλλά ούτε και εγώ έκατσα να το σκεφτώ όφυλα την επόμενη μέρα ή να τον τεστάρω και να τον πιέσω να κάνουμε και δεύτερη φορά σεξ. Θέματα στο στερόνι δεν είχε. Είχαμε κάνει εξετάσει γιατί θέλαμε παιδί και ήταν σε άριστα επίπεδα τα το στο του. Δεν, είχε καμία σχέση, δεν έχουν καμία σχέση οι ορμόνε με την ερωτική επιθυμία και τη σεξουαλική και τον ερωτικό προσανατολισμό. Καμία σχέση δεν έχουν. Ήμουν ένα ρομαντικό ζώο που θαμπόθηκα από τη γοητεία του, τους του καλού του τρόπου. Είπα άντε, άντε, α μην κάνουμε πολύ σεξ, έκανα με τον προηγούμενο. Α γίνω μια καλή μαμά τώρα με τον καταπληκτικό μου σύζυγο που έχει μια καταπληκτική δουλειά, που έχει τρόπου, που έχει μορφωτικό επίπεδο κτλ. Δεν ήμουν ωστόσο χαζή, καταλάβαινα πολύ καλά τι γινόταν, δηλαδή ότι υπήρχε πρόβλημα στο σεξ φανταζόμαι, αλλά αποφάσισα λόγω όλων των παραπάνω προσόντων να μην βάλω την ερωτική σεξουαλική επαφή πρώτο στη λίστα, να το βάλω πέμπτο στη λίστα. Γιατί και εγώ ήμουν χορτάτη εντό αγωγικών από εμπειρία στα 40 μου χρόνια, έπρεπε να σοβαρευτώ. Έλα όμως που αυτό τελικά ήταν η αχίλιος πτέρνα της σχέσης αυτής. Το σεξ είναι πολύ σημαντικό πράγμα σε μια σχέση, είναι από τα πρώτα που είναι σημαντικά. Από μόνο του δεν κρατάει μια σχέση, αλλά σε μια σχέση που δεν υπάρχει σεξουαλική συμβατότητα και δεν είναι και οι δύο σύντροφοι ικανοποιημένοι από τη σεξουαλική τους επαφή, τι σώη ερωτική σχέση είναι. Μην τα πολυλογώ, τα συνοψίζω όλομα στα παρακάτω. Ποτέ δεν είχε καλυστήσει, ποτέ των ποτών, ποτέ σκληρός, παρόλο που άρισε δεστοστερώνει, το ξαναλέω. Αν κάποιος α, έχει θέμα στήσεις, και του αρέσει μια γυναίκα και είναι ετεροφιλόφιλος και του αρέσει μια γυναίκα και έχει θέμα στήσεις, θα πει πάμε σε έναν ουρολόγο, σε έναν ανδρολόγο, να δούμε το θέμα, να δούμε τι συμβαίνει. Αλλά αυτός νόμιζε ότι ήταν άψογο το του. <σοδελίως> <σοδελίως> Τέλος πάντων, του είπε χαριτωμένα με τρόπο κάτι και αυτός την έβγαζε τρελή. Το δεύτερο ε, ήταν ότι ήταν άπειρο σεξουαλικά. Ε, δεν θα τα διαβάσω ακριβώς όπως τα έγραψε η φίλη. Ε, μου έκανε εντύπωση, λέει η κοπέλα, ότι δεν ήξερε ποτέ, δεν ήξερε πότε μια γυναίκα τελειώνει κορπικά. Μαζί μου το έμαθε, γενικά δεν τον ένοιαζε να το μάθει. Ήταν άπειρο, δηλαδή προφανώ είχε πάει μόνο με την πρώη γυναίκα του. Και επίση λέει ότι αυτό τη ζητούσε ε, να του βάλει δάχτυλο, αυτή δεν το ήθελε. Ήταν κάτι που το συχαινό λέει η κοπέλα. Ε, άντε λίγο να χαϊδέψω την περιοχή και φυσικά του το ξέκοψα ότι αυτό δεν είχα σκοπό να το κάνω ποτέ και ομολογώ τότε δεν με πίεσε. Μου είπε αμέσως δεν πειράζει, δεν χρειάζεται να το κάνεις. Ήταν φανερό στη συνέχεια της σχέσης μας με κομβικό σημείο όταν πήγα να, συ, να συγκατοικήσω στο σπίτι του, έδειξα τον πραγματικό του εαυτό ότι κατά βάθο ήθελε δάχτυλο ως συνεχόμενη πρακτική και όχι έτσι για την ποικιλία. Εδώ θέλω να σας πω ότι χθες ε, την Κυριακή 12 Μαρτίου ήμουνα στο συνέδριο, στην ημερίδα, την επιστημονική που έγινε για την εμμηνόπαυση στη Λεμεσό, την οποία κάναμε και σε ζωντανή μετάδοση από το κανάλι μας και έχω κάνει μοντά στο βίντεο με τις ομιλίες και το έχω ανεβάσει και γνώρισα εκεί την Κατερίνα την Μαυρομάτη, την ψυχίατρο με εξειδίκευση σε θέματα σεξουαλικής υγείας και θα της, πω, της είπα και θα την πείσω να κάνουμε κάποιες εκπομπές ε, 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 μαζί, να κάνουμε κάποια βίντεο μαζί για να... Α, Μα λύσει τι απορίε μα γύρω από θέματα σεξουαλική υγεία. Οπότε, αν έχετε τέτοιε απορίε, στείλτε μου στο email μου, θα γράψτε στο θέμα του βίντεο για την ψυχίατρο που ασχολείται με θέματα σεξουαλική υγεία. Να μαζέψουμε υλικό και να κάνουμε τι εκπομπέ με την Κατερίνα. Τέταρτον, είχε αιμονή με το προχτικό σεξ. και γενικά με την περιοχή του προχτού είχε μόνη. Και επίση λέει το πιο κακοποιητικό σεξουαλικά ήταν το εξή. Κάποιε φορέ την ώρα της πράξης όταν ήταν από πάνω μου, παραμέριζε τον πάνω κορμό μου, με έσπροχνε στην άκρη, για να μην βλέπει το πρόσωπό μου και συνέχιζε την πράξη ω ο ίδιο. Ήμουν μια τρύπα στην κυριολεξία. Τέλος να πω ότι όλη μου τη σεξουαλική εμπειρία μαζί του θα τη συνοψίσω στις εξής φράσεις. Σεξ αλακάρτ με πρόγραμμα όχι ευθόρμητο. Σεξ διεκπεριωτικό, όχι παθιασμένο άγριο, ήμουν μια τρύπα για εκτόνωση. Σεξ γκριφονγκέι, τα διαβάζω σύ και έτσι όπως τα έχει γράψει η κοπέλα, τα υγρά του κόλπου που έλεγε ότι τον ενοχλούσαν ήθελε προχτώ. Μάλιστα, 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 μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, ίσω φαίνεται ότι έχω σοκαριστεί, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχω σοκαριστεί. Ε, διάβασα έτσι με προσοχή το δεύτερο mail, ειδικά γιατί δεν ήθελα να διαβάσω κάποιε λεπτομέρειε, οι οποίε ήταν πολύ προσωπικέ και η, η φίλη τη έγραψε έτσι πολύ... <laughs> πολύ ανοιχτά και την ευχαριστώ γι' αυτό γιατί μοιραστήκε την ιστορία της μαζί μου και με εμπιστεύτηκε. Καταρχά, θέλω να πω ότι όπω έχουμε πει σε ένα πρόσφατο διηγητικό θεωρητικό vlog, το οποίο έχει τίτλο Μια διαφορετική προσέγγιση γύρω από το σεξ, ότι καμία σεξουαλική πρακτική δεν είναι καταδικαστέα, καμία σεξουαλική πρακτική δεν είναι υποχρεωτική. Αυτό που έχει όμως σημασία, είναι οι δυο άνθρωποι που δημιουργούν μια ερωτική σχέση και στα πλαίσια αυτής της ερωτικής σχέσης κάνουν σεξ να είναι πολύ καλά εξηγημένοι μεταξύ τους, να μιλάνε ανοιχτά ο ένας τον άλλον, να είναι ξεκάθαροι όσον αφορά στις επιθυμίες τους και τα θέλω τους και να είναι στην ουσία συνδεδεμένοι ουσιαστικά. Γιατί αυτό που μας έχει περιγράψει η και στο πρώτο mail και στο δεύτερο που τη ζήτησα λεπτομέρειες είναι το εξή. Ότι αυτός ο άνδρας ήρθε στη ζωή της ως ένα κελεπούρι, ως μια πολύ καλή περίπτωση, ως ένας πολύ όμορφος, καλοντιμένος, καλοβαλμένος, επιτυχημένος, καταφερτζής άνθρωπος, ο οποίος λέει ξεγέλασε και την ίδια, ξεγέλασε και τον πατέρα της που είναι πολύ ταξιδεμένος, ξεγέλασε και τους άλλους κλπ. Παρουσιάστηκε ως ο ιδανικός σύντροφος, Είχε φυσικά στην πλάτη του ένα διαζύγιο, λέει 45 χρονών με ένα διαζύγιο. Δεν ξέρω αν η φίλη του έκανε όλες τις ερωτήσεις που ήταν καλή ιδέα να του κάνει στην αρχή που γνωρίστηκαν, στον καιρό που έκαναν dating σε σχέση με το παρελθόν του. Θεωρώ ότι είναι πολύ βασικό ερώτημα γιατί χώρισε. Για ποιο λόγο χώρισε, Γιατί διαλύθηκε ο προηγούμενος γάμος σου. Είναι πολύ σημαντικό ερώτημα. Όχι ότι απαραίτητο θα απαντήσει την αλήθεια ο άλλος ή θα απαντήσει την εκδοχή όπως θα την καταλάβουμε εμείς εκ των υστέρων. Μπορεί να απαντήσει όπως το καταλαβαίνει, μπορεί να απαντήσει όπως το έχει υπόψη του, αλλά από την απάντηση που θα μας δώσει ένας άνθρωπος που γνωρίζουμε, ο οποίος έχει γάμος, γάμο ή γάμου στο ιστορικό του, για το για ποιο λόγο τερματίστηκαν οι γάμοι του, θα μας δώσει έτσι μία πολύ καλή εικόνα για το αν αυτός ο άνθρωπος είναι ψυχοψαγμένος αν έχει αυτογνωσία, αν αντιλαμβάνεται τι του γίνεται και αν μαθαίνει ακόμη και μέσα από τα λάθη του ή μέσα από τις αστοχίες του. Δηλαδή, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο έχει χωρίσει αυτός ο άνθρωπος, ότι τώρα μπορούμε να γνωρίζουμε, αλλά αν ο λόγος για τον οποίο χώρισε ήταν επειδή ήταν συναισθηματικά παραμελητικός, στην πρώην σύζυγο του λόγω του ότι είχε διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό και καταπίεζε τον εαυτό του να είναι με μια γυναίκα, θα μπορούσε να πει κάτι του στυλ ότι η γυναίκα μου όταν τη γνώρισα, η πρώην γυναίκα μου όταν τη γνώρισα ήταν πολύ δεκτική και πολύ ε, τρυφερή μαζί μου κλπ. Και, και, σιγά σιγά απομακρύνθηκε γιατί πολλές φορές η παραμελητική νάρκηση, η παραμελητικός νάρκησος είναι ένας ο οποίος κακοποιεί τα θύματα του με το να του παραμελήσει Δεν θα σου πούν εγώ στην αρχή της έκανα love bombing και τη φερόμουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέχρι να την πείσω να δημιουργήσουμε οικογένεια. Δεν θα σου το πει αυτό. Και μετά σταμάτησα το love bombing και με κατάλαβε, την παραμελούσα και η γυναίκα ένιωσε μόνη σε αυτό το γάμο και με χώρισε, Δεν θα σου το πει αυτό. Θα σου πει ότι στην αρχή με ήθελε και μετά δεν με ήθελε. μπορεί να σου πει πολλέ φορέ τέτοιοι τύποι έρχονται και λένε η πρώη μου με απάτησε. Η πρώη μου με απάτησε και γι' αυτό χωρίσαμε χωρίσαμε επειδή με απάντησε και τώρα μου έρχεται στο μυαλό μια ιστορία. Δεν έχει να κάνει με το γραφείο, έχει να κάνει με ανθρώπους που γνώρισα στην κοινωνική μου ζωή παλιότερα πριν 20 χρόνια. Ήταν μια περίπτωση μια κοπέλα η οποία ήταν χωρισμένη με δύο μικρά παιδιά και τη γνώρισα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον. Η οποία όταν γνωριστήκαμε καλύτερα μου αποκάλυψε ότι... Ήταν πολύ νεαρή όταν γνώρισε τον άντρα της, ήταν φοιτήτρια ακόμη. Αυτός ήταν ένας έτσι γοητευτικός άνδρας, μεγαλύτερος από αυτήν, την, την γοήτευσε, παντρεύτηκαν, έκαναν και δύο παιδιά και μετά η κοπέλα αντιλήφθηκε ότι ο άνδρας της ήταν όχι καταπιεσμένος ομοφυλόφιλος, κρυπτομοφιλόφιλο. Κρυπτομοφιλόφιλος σημαίνει κάποιο ο οποίο έχει μια κρυφή ομοφιλοφιλική ζωή στο περιθώριο τη σχέση του με μια γυναίκα ή του γάμου του με μια γυναίκα. Και μου είχε πει χαρακτηριστικά ότι το κατάλαβε βάζοντα την πουγάδα του. Από του είδου του λεκέδε που έβρισκε στα σώρουχά του. Ε, και μάλιστα μου είπε κιόλα ότι ε, έβαλε και detective, τότε μιλάμε πριν 20 χρόνια, 25 χρόνια και έμαθε ότι όντως ο άντρας της συναντιόταν στα παρκάκια και στα αυτοκίνητα με άντρες. Στη διαδικασία του να χωρίσει, αυτός δεν ήθελε να χωρίσουν, δεν, αυτή δεν ήθελε να του, δεν του είχε αποκαλύψει ότι είχε ανακαλύψει για Κρυφή ζωή την ομοφιλοφιλική που είχε ο σκοπιτόμο η γυναίκα αυτή γνώρισε κάποιον ενώ ήταν σε διαδικασία. Διάσταση με τον πατέρα των παιδιών τη. Αυτή δεν ήθελε κιόλα να το πει ότι ο πατέρα των παιδιών τη ήταν ομοφυλόφιλο, γιατί φοβόταν το κοινωνικό στίγμα που θα επέσυρε αυτό στα παιδιά. Είχε αυτή την προκατάληψη. Θεωρώ ότι είναι κοινωνική προκατάληψη και στερεότυπο, γιατί δεν φταίνει σε τίποτα τα παιδιά αν ο πατέρα του ήταν ομοφυλόφιλο. Ούτε σημαίνει ότι αν ο πατέρα είναι ομοφυλόφιλο, αυτό σημαίνει κάτι για τα παιδιά. Τα παιδιά μπορεί μια χαρά να είναι ετεροφιλόφιλοι, ενώ ο πατέρα του είναι, ομοφιλόφιλος, είναι, είναι ομοφιλόφιλο είναι επίση ομοφιλόφιλοι. Δεν έχει σχέση αυτό. Δεν επηρεάζει ούτε τον ερωτικό προσανατολισμό του παιδιού, ο ερωτικό προσανατολισμό του γονιού, ούτε και την οποιαδήποτε αξία του έχει ω άνθρωπο. Όμω ζούμε σε κοινωνίε πολύ συντηρητικέ που έχουν πολύ συντηρητικέ απόψει. Έτσι, αυτή θεωρώντα ότι ήθελ, θα προστάδευε τα παιδιά τη με αυτόν τον τρόπο, δεν είπε κάτι όταν βρισκόντουσαν σε διαδικασίε διαζυγίου και ήταν σε διάσταση και αυτό προσπαθούσε να την πείσει να μην χωρίσουν ενώ είχε φύγει από το σπίτι, αυτή δημιούργησε μια σχέση, δεν το έκανε επίτηδε, γνώρισε κάποιον άνθρωπο. Ερωτεύτηκαν, ο οποίο ήταν επίση σε διάσταση. Δηλαδή είχε χωρίσει και αυτό πρόσφατα, δεν είχε βγει ακόμη το διαζύγιο του και γνωρίστηκαν, ερωτεύτηκαν. Όπω είχε βάλει αυτήν την detective για να μάθει ότι αυτό πήγαινε με άντρε, έβαλε και αυτό τον detective και έμαθε ότι η κοπέλα είχε αυτή τη σχέση με εκείνο τον άντρα. Οπότε πήγε αυτό ο τύπο, βρήκε τη ενδιαστάση σύζυγο του νέου συντρόφου τη γυναίκα του και τη ανακα... αποκάλυψε ότι ξέρει ο άντρα σου τα έχει με τη γυναίκα μου. Και γι' αυτό θέλει η γυναίκα μου να με χωρίσει και γι' αυτό θέλει ο άνδρα σου να σε χωρίσει. Εν το μεταξύ, του σε διάσταση και δύο πρωτού γνωριστού μεταξύ του. Οπότε εκεί δημιούργησε ένα ολόκληρο ζήτημα στη νέα σχέση της κοπέλας γιατί εκεί ε, ξεκίνησαν κάποιες διαδικασίες ε, γονικής αποξένωσης από την πλευρά της ε, ενδιαστάσεις συζύγου του νέου συντρόφου της κοπέλας αυτής, η οποία την ταλαιπώρησε πάρα πολύ στη ζωή της. Και μετά ο άνθρωπος αυτός πήγε και παντρεύτηκε μια άλλη γυναίκα και έκανε άλλο παιδιό ενώ γνωρίζαμε ότι ήταν ξεκάθαρα κρυπτομοφιλόφιλο. Υπήρχαν αποδείξει γι' αυτό, δηλαδή δεν ήταν απλώ υπάρχει μια ιδέα. Ήταν μυστικό, κοινό μυστικό. Ξαναλέω ότι η κοπέλα δεν το είχε πει επειδή ε, είχε μέσα στο μυαλό της ότι δεν ήταν καλό για τα παιδιά της να το πει. Εν τω μεταξύ, η διαφορά μεταξύ ενός αμφιφιλόφιλου άνδρα και ενός κρυπτομοφιλόφιλου άνδρα είναι η εξής. Ένας αμφιφιλόφιλος άνδρας. Θα πει από την αρχή μιας γνωριμίας σε μια κοπέλα ότι εγώ έχω στο παρελθόν κάνει σχέσεις και με άνδρες και με γυναίκες. Κάποτε μπορεί να ερωτευτώ γυναίκα, κάποτε μπορεί να ερωτευτώ άνδρα. Το ξέρει η κοπέλα ότι ο σύντροφος της στο παρελθόν μπορεί να είχε σχέσεις ερωτικές ή ερωτικές επαφές με ανθρώπους του ίδιου φίλου. Και της δίνεται η ευκαιρία να αποφασίσει αν θέλει να δημιουργήσει σχέση μαζί του ή όχι. Κάποιες γυναίκες το θεωρούν πολύ βαρύ και λένε δεν μπορώ να το αντέξω, να, να έχω να <σκυρίζει> να, έχω να με και τα δύο φύλλα. Κάποιες άλλες γυναίκες είναι πιο ανοιχτόμυαλες. Είναι πιο πρακτικέ, πιο ρεαλιστικέ και σου λέει ότι από τη στιγμή με αυτόν τον άνθρωπο τα βρίσκουμε και νιώθω ότι είναι ερωτευμένο όντω μαζί μου και είμαι ερωτευμένη όντω μαζί του και τα βρίσκουμε γενικά, δεν με νοιάζει τι είδου σχέσει είχε στο παρελθόν. Αυτό που έχει σημασία σε μια σχέση και σχέση η οποία δημιουργήθηκε σε οικογένεια και είναι σχέση σοβαρή, είναι να υπάρχει μονογαμικότητα. Δηλαδή είμαστε μαζί τώρα, είμαστε μόνο μαζί. Δεν πα με άλλου. Οι άλλε, δεν πάω με άλλους οι άλλες. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, το άλλο το κομμάτι της καταπιεσμένης ομοφιλοφιλία είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί, όπως είπα και στην αρχή αυτού του βίντεο, βλέπετε, δυσκολεύομαι λίγο να το κάνω γιατί θέλω να μιλήσω με όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικό τρόπο και χωρίς να θίξω οποιοσδήποτε ανθρώπους και χωρίς να πέσω στην παγίδα να θεωρήσω την ομοφιλοφιλία κάτι κακό που δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση πως είναι. Θεωρώ όμως πως κάποιοι άνθρωποι διαχειρίζονται τον όποιο ερωτικό τους προσανατολισμό με βάση και την προσωπικότητα τους. Και αν έχουν μια αναρκησιστική προσωπικότητα, μια προσωπικότητα που έχει να κάνει με μια πνευματική τεμπελιά και δεν θέλουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη του εαυτού τους, είναι πολύ πιθανόν είτε να απατούν τους συντρόφους τους με άτομα οποιοδήποτε φίλου, Δηλαδή, μπορεί να παντρευτεί ή να κάνει σχέση με έναν ετεροφιλόφιλο, ξεκάθαρα ετεροφιλόφιλο, ο οποίο όμω να σε απατάει με άλλε γυναίκε. Όχι, απαραίτη, όχι με άλλου άνδρε, εφόσον είναι straight, αλλά πάλι σε απατάει. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, όσον αφορά του ανθρώπου που είναι καταπιεσμένοι ομοφιλόφιλοι, αυτό που συνήθω παρατηρείται στου ανθρώπου αυτού, ονομάζεται, έχει ονομασία μελαγχολία φίλου και έχει να κάνει με μία α, κατάπτωση συναισθηματική που έχει ένας άνθρωπος, επειδή ακριβώς καθημερινός ζει τη ζωή του αρνούμενος την πραγματική του φύση. Όταν εγώ, για παράδειγμα, είμαι ομοφιλόφιλη, πέτε, πες, ας, πούμε, ας πάρουμε το παράδειγμα που εγώ θα είχα γεννηθεί ομοφιλόφιλη γυναίκα, ήμουν λεσβία και να γυναίκες και αυτό που, με, που με ελ, 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 σε έναν άνθρωπο ερωτικά ήταν η μυρωδιά η γυναικεία, το γυναικείο σώμα, η γυναικεία εμφάνιση. Αλλά παρ' όλα αυτά έλεγα όχι, δεν είναι σωστό να είμαι ομοφυλόφιλης, είναι λάθο. Εγώ πρέπει να είμαι ετεροφιλόφιλη και καταπίεζα την ομοφιλοφιλία μου. Και μπορεί ποτέ μου να μην είχα πάει με γυναίκα. Ποτέ μου να μην είχα ερωτευτεί γυναίκα. Ποτέ μου να μην είχα οποιαδήποτε ερωτική σχέση με γυναίκα. Ποτέ μου να μην είχα ερωτευτεί με ανταπόκριση γυναίκα. Γιατί οι γυναίκε που είναι καταπιεσμένε ομοφιλόφιλε, όπω και οι άνδρε που είναι καταπιεσμένοι ομοφιλόφιλοι, κατά καιρού ερωτεύονται ανθρώπου του ίδιου φίλου, αλλά το διώχνουν. Δεν το επιδιώκουν, το αρνούνται. Αυτό θα σημαίνει ότι καθημερινά αν ήμουνα σε σχέση με έναν άνδρα ενώ ε, ο τύπος μου είναι οι γυναίκες, θα σημαίνει ότι καθημερινά θα αρνιόμουνα την πραγματικότητα μου, θα αρνιόμουνα τον εαυτό μου, τον προσανατολισμό μου. Άρα άμα αρνείσαι συνεχώς τον εαυτό σου, καταλήγεις στο να μην είσαι καλά ψυχικά. Σκεφτείτε μια ζωή που να ζεις μια ζωή που να προσπίσει ότι είσαι κάτι που δεν είσαι. Συνέχεια. Αυτό δεν είναι εξαιρετική καταπίεση. Είτε είσαι γυναίκα είτε είσαι άνδρα. Επίση, όταν είμαι μια καταπιεσμένη ομοφυλόφιλη γυναίκα και παντρεύω με έναν άνδρα και καλούμε να κάνω σεξ με εκείνον τον άνδρα, έστω και αν κάνω αραιά και σπάνια, δεν θα καταπιέζομαι την ώρα που θα κάνω σεξ με έναν άνθρωπο που δεν θέλω να κάνω σεξ επειδή είναι άνδρα, όχι επειδή είναι ο άντρα μου. Ή άμα είμαι άνδρα, ομοφυλόφιλο καταπιεσμένο και καταπιέζω τον εαυτό μου και πάω και με γυναίκα, την ώρα που θα κάνω σεξ με τη γυναίκα δεν θα καταπιέζομαι. Δεν θα είμαι εντελώ έξω από τα νερά μου. Δεν θα κάνω κάτι που δεν θέλω να το κάνω και άρα θα το κάνω διεκπαιριωτικά και άρα θα το κάνω με ποιον τρόπο θα το κάνω. Άρα είναι εξαιρετικά καλή ιδέα όλοι από εμά να ψυχοψαχτούμε, όλοι μας, όλοι από εμάς, όλοι μας να ψυχοψαχνόμαστε, να γνωρίζουμε και να αναγνωρίζουμε τον ερωτικό μας προσανατολισμό και να τον τιμούμε. Γιατί είναι έλλειψη τιμής προς τον εαυτό μας και τον ερωτικό μας προσανατολισμό όταν τον απαρνιόμαστε. Και αν απαρνιόμαστε τον ερωτικό μας προσανατολισμό και πάμε και κάνουμε και σχέσεις με ανθρώπους που σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να ερωτευτούμε γιατί δεν έχουν το κατάλληλο φίλο, τότε κακοποιούμε και τους άλλους τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει περίπτωση να ερωτευτείς μια γυναίκα άμα είσαι έστω και καταπιεσμένος. Γι' αυτό μιλάμε για ερωτικό προσανατολισμό και όχι σεξουαλικό προσανατολισμό. Γιατί οι ομοφιλόφιλοι άνδρες ερωτεύονται άνδρες. Στους ομοφιλόφιλους άνδρες είναι ελκυστικό το ανδρικό σώμα, είναι ελκυστική η ανδρική ομορφιά, η ανδρική μυρωδιά. Στις ομοφιλόφιλες γυναίκες είναι ελκυστικό το γυναικείο σώμα, είναι ελκυστική η γυναικεία μυρωδιά, τους ελκύουν οι γυναικείες ορμόνες, όχι οι ανδρικές ορμόνες. Γι' αυτό λέω είναι θέμα φύσης, γεννιέται κάποιος με συγκεκριμένο ερωτικό προσανατολισμό. Οπότε αν εγώ ελκύομαι και ερωτεύομαι άτομα του ίδιου φίλου, αλλά για οποιοδήποτε λόγο δεν θέλω να ζήσω τη ζωή αυτή που επιθυμώ, καλά κάνω να κάτσω μόνος μου, παρά να μπω σε μια διαδικασία, να ξεγελάσω έναν άλλον άνθρωπο, και να τον κοροϊδέψω θα τον ερωτευτώ, θα τον αγαπήσω ερωτικά. Πώς να αγαπήσεις ερωτικά κάποιον που δεν σε ελκύει. Και δεν μπορεί με τίποτα μια γυναίκα να ελκύσει έναν ομοφιλόφιλο άνδρα και με τίποτα ένας άνδρας να ελκύσει μια ομοφιλόφιλη γυναίκα. Δεν γίνεται, είναι άλλο είδο. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, για αυτό το λόγο, εάν έχουμε έναν καταπιεσμένο ομοφιλόφιλο, ή έναν κρυπτομοφιλόφιλο άνθρωπο, ο οποίος μπαίνει στη διαδικασία να δημιουργήσει σχέση με ένα άτομο του αντίθετου φίλου, το οποίο εκ των πραγμάτων δεν πρόκειται ποτέ να ερωτευτεί, είναι αναπόφευκτο ότι θα το κακοποιήσει ψυχικά, έστω και με τη συναισθηματική παραμέληση. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να μην είναι όπως τον πρώην σύντροφο της κοπέλας που μας έστειλε το mail που ήταν ένα παλιό παιδό, το οποίο τη φερόταν άσχημα, τη μείωνε, ε, ήταν χειριστικός απέναντί της. Μπορεί να μην είναι τέτοιο χαρακτήρα. Δηλαδή, μπορεί να μην τη φέρεται. Θα, μπορούσε να μην τη φερόταν με άσχημο τρόπο, να τη φερόταν με τον καλύτερο τρόπο συνέχεια, όμω να ήταν συναισθηματικά παραμελητικό. Γιατί με τίποτα δεν μπορεί ένα άνδρα ομοφυλόφιλο να ερωτευτεί μια γυναίκα, όπω και με τίποτα δεν μπορεί μια ομοφυλόφιλη γυναίκα να ερωτευτεί έναν άνδρα. Δεν γίνεται. Και το έχω συναντήσει αρκετέ φορέ στο γραφείο και με γυναίκε που είναι καταπιεσμένε ομοφυλόφιλε ή κρυπτομοφυλόφιλε. Υποφέρουν οι άνδρε του. Γιατί η γυναίκα του δεν, δεν μπορεί να του ερωτευτεί. Αυτοί μπορεί να τι ερωτεύονται. Και, και εδώ έρχεται και το παράδοξο των φοβιών που έχουμε σε σχέση με τον έρωτα και σε σχέση με τη δέσμευση. Και γι' αυτό είναι καλά. Όλοι να ψυχοψαχνόμαστε και όλοι να κάνουμε ψυχοθεραπεία και να ξεπερνούμε τα κομπλεξιλίκια μα. Γιατί μέσα στα κομπλεξιλίκια μας και τις φοβίες μας, αν έχω φόβο για τη δέσμευση και αν έχω φόβο για το να παντρευτώ είτε είμαι άνδρας είτε είμαι γυναίκα και γνωρίσω κάποιον ο οποίος μου κάνει το δύσκολο, όχι ως παιχνίδι, αλλά μου κάνει το δύσκολο επειδή δεν υπάρχει περίπτωση να με ερωτευτεί, γιατί έχει άλλο ερωτικό προσανατολισμό, μπορεί να με ελκύσει αυτός ο άνθρωπος. Μπορεί να μην με τρομάζει, να μην με τρομάζει επειδή δεν μου δείχνει ότι με θέλει, επειδή δεν με θέλει, δεν μου δείχνει ότι με θέλει, και να την ερωτευτώ ή να τον ερωτευτώ. Και συμβαίνει αυτό το παράδοξο, να βλέπεις έναν άνδρα να είναι τρελά ερωτευμένος με τη γυναίκα του η οποία η γυναίκα του δεν θέλει να το δει, το ερωτικά γιατί έχει άλλο ερωτικό προσανατολισμό και είναι καταπιεσμένη ομοφυλόφιλη και να είναι ξετρελαμένο μαζί τη, ενώ προηγουμένω πρωτού πάρει αυτή τη γυναίκα η οποία ήταν ψύχρεμη, τηρούσε τα, τα προσχήματα, δεν τον έτρεχε εξωπίσω, δεν τον έκανε να τρομάξει με την ανάγκη τη για αγάπη και συνδεσιμότητα, πριν από αυτήν έχει γνωρίσει μια τεροφιλόφιλη γυναίκα η οποία όντω ήταν ερωτευμένη μαζί του και να τρόμαξε. Να τρόμαξε επειδή τον ήθελε αυτή η γυναίκα και να μην προχώρησε. Ενώ με την κρυπτομοφιλόφιλη η οποία κρατούσε απόσταση να προχώρησε. Οπότε πρέπει να φτιαχτούμε όλοι μας, να πάμε να κάνουμε ψυχοθεραπεία, να κάνουμε αυτό που λένε... Στη... Υπάρχει ένας όρος που χρησιμοποιούν οι μηχανικοί αυτοκινούς στην Κύπρο, the kalemit. Νομίζω είναι γερμανικός όρος που σημαίνει... Ε, 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 Πα και σου, 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 σου κάνει απλώ σερβι το αυτοκίνητο, τα φτιάχνει όλα. Άρα, επισκευή, ένα το όλα να τα φτιάξουμε. Να πάμε σε ένα ψυχολόγο να τα φτιάξουμε όλα. Να μπορούμε να έχουμε συνδεσιμότητα, να μην φοβόμαστε τη σχέση, να μην φοβόμαστε τη δέσμευση, να μην φοβόμαστε να εκφράζουμε τον πραγματικό μας εαυτό και το να μην φοβόμαστε τον ερωτικό μας προ και να είμαστε έντιμοι με τους εαυτούς μας και με τους άλλους. Έτσι θα γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Ξαναλέω, όσον αφορά στο σεξουαλικό κομμάτι και τι είναι gay στο σεξ και τι είναι straight στο σεξ, σας είπα ότι την έχω καβατζάρει από χθε ε, την Κυριακή που μας πέρασε τη δόκτωρα Κατερινά Μαυρομάτι, θα την πείσω να έρθει να κάνουμε μέσω Skype, μέσω Zoom, ε, ε, μαζί γιατί βρίσκεται στη Λεμεσό, να ε, συζητήσουμε κάποια θέματα, γιατί εγώ δεν είμαι η πλέον ειδική, αλλά ξαναλέω ότι ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, εάν υπάρχει διαφάνεια, ειλικρινής επικοινωνία και ξεκάθαρα πράγματα, τότε θα τα βρουν σε όλους τους τομείς. Και σίγουρα δεν το συστήνω να τα φτιάχνει μια straight γυναίκα με έναν gay άνδρα ή μια gay γυναίκα με έναν straight άνδρα και το αντίθετο. Δεν δε, δε, δε συστήνεται ω καλή συνταγή για σχέση. Όμω προσοχή γιατί πολλοί μπορεί να είναι είτε κρυπτομοφιλόφιλοι, δηλαδή να ξέρουν ότι είναι ομοφιλόφιλοι και να το κρατάνε στην άκρη, είτε καταπιεσμένοι ομοφιλόφιλοι. Και οι καταπιεσμένοι ομοφιλόφιλοι είναι εξίσου επικίνδυνοι. Γιατί δεν το ξέρουν ούτε και οι ίδιοι πω είναι ομοφιλόφιλοι. Νομίζουν ότι είναι straight. Είναι πεμπισμένοι ότι είναι straight. Και τι κάνουν προσπαθούν να τα φτιάξουν με γυναίκε και λένε στη γυναίκα, ξέρει, δεν έχω θέμα με τη δέσμευση και δυσκολεύομαι και οι καταπιεσμένοι ναι. ομοφυλόφιλοι θα σου πω: Ξέρει, εγώ είμαι ομοφυλόφιλο και το καταπιέζω, και γι' αυτό δεν μπορώ να σε ερωτευτώ. Θα σου πούνε ένα σωρό άλλε φυλακίε για το γιατί δεν ερωτεύονται. Θα πούνε ότι ε, στην ηλικία που βρίσκονται έχουν απομυθοποιήσει τον έρωτα. Θα πούνε ότι έχω πολλέ ευθύνε τώρα, για παράδειγμα, που μεγαλώνω τα παιδιά μου μετά το διαζύγιο, έχω το ένα, έχω το άλλο. Ένα σωρό άλλε δικαιολογίε για το γιατί δεν είναι ερωτευμένοι και για το γιατί δεν αφήνουν τον εαυτό του να ερωτευτεί γιατί δεν μπορούν να ερωτευτούν, ενώ στην πραγματικότητα είναι το γεγονός ότι έχουν καταπιεσμένη ομοφιλοφιλία, έχουν αυτή τη μελαγχολία φίλου. Οι άνθρωποι που είναι καταπιεσμένοι ομοφιλόφιλοι τους βλέπεις είναι ε, άνθρωποι που έχουν συναισθηματικά ζητήματα, ε, δεν έχουν καλή διάθεση, δεν θα του δει χαρούμενοι, δεν θα του δει με όρεξη για ζωή, θα του δει έτσι βαρεμένου. Χωρί να σημαίνει ότι όποιο δεν έχει όρεξη για ζωή και είναι βαρεμένο, είναι κρυπτόμο Όχι. Απλώ λέω ότι αν κάποιο αρνείται τον ερωτικό του προσανατολισμό και καταπιέζει τον εαυτό του να μην εκφράζει τον ερωτισμό του με όποιον τρόπο του έρχεται natural, ή του έρχεται φυσικά από μέσα του, αυτό θα έχει κάποια επίδραση οπωσδήποτε και στη συναισθηματική του συνθήκη και κατάσταση. Να ψυχοψαχτούμε, να ψυχογνωριστούμε, να επιδιώξουμε την αυτογνωσία και να επιδιώξουμε καθαρές σχέσεις. Και από την αρχή μιας γνωριμίας κάνουμε ερωτήσεις. Δεν δεχόμαστε χωρίς να σκεφτούμε και χωρίς να χρησιμοποιήσουμε την κρίση μας οτιδήποτε μας σερβίρει ο άλλος. Έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και τα αυτιά μας ανοιχτά. Και χαίρομαι πολύ για τους γονείς της κοπέλας, οι οποίοι στηρίζουν την κόρη τους να παραμείνει single παρά να είναι με κάποιον ο οποίος δεν της φέρεται καλά και ο οποίος δεν μπορεί να την αγαπήσει κιόλας επειδή δεν έχει το σωστό φίλο για αυτόν. Φιλιά! Κοσμιότητα στα σχόλια παρακαλώ.